Φίλοι μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Έχει περάσει το Πάσχα. Βέβαια αυτό τώρα είναι σίγουρα μέσα Ιουνίου, αλλά τα βίντεο βγαίνουν μια σειρά για να προλαβαίνω τα γεγονότα. Λοιπόν, ο λόγος που παίρνω τώρα είναι ότι φτάνω στη βάρκα και την περασμένη φορά, την περασμένη εβδομάδα μάλλον, έκατσα και έφτιαξα, έκανα απ' έξω από τη βάρκα γύρω γύρω, βλέπω χόρτα πάνω, να μπει ο διάλογος μέσα, το κόβει το χορτάρι εδώ ο κερατάς. Τέλος πάντων, την περασμένη φορά που ήρθα, άσπρη φαίνεται, εντάξει, την περασμένη φορά που ήρθα, έκανα απ' έξω όπως βλέπετε εδώ με σβουράκια, κρέμες, Χριστούγεννα, ιστορίες, ένα σωρό πραγματάκια. Βλέπετε εδώ τι εννοώ, έτσι. Καμπάν το λέμε εδώ. Αυτά που κάνουν και στα αμάξια για να το γυαλίσουν, για να φανεί το χρώμα της μπογιάς και όλα αυτά. Ο λόγος που το κάνει στη βάρκα είναι για να αυξήσει τη γυαλάδα που έχει το πλαστικό, που έχει χάσει τη γυαλάδα του γιατί έχει θαμπώσει από το ήλιο που έχει φάει τόσα χρόνια, με αποτέλεσμα να μην αντανακλάται ο ήλιος και να απορροφάει τον ήλιο, και απορροφώντας τον ήλιο το fiberglass τι κάνει, χαλάει πιο γρήγορα. Λοιπόν, όταν όμως το γυαλίσουμε, να βλέπετε εδώ ότι αντανακλά απάνω, εδώ δεν έχει ήλιο για να αντανακλείς, για να αντανακλάσει μάλλον, αλλά μια στιγμή βλέπετε εδώ ότι αντανακλάει απάνω. Δεν βλέπετε, δεν έχει ήλιο, αλλά τέλος πάντων, να μπει ο διάλογος μέσα του, θα το κλείνω μετά που του ήρθε να κόψει τα χόρτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, anyway, πάμε να βάλουμε βενζίνα τώρα και θα γυρίσουμε μετά να σας δείξω τι θα βάλω σήμερα. Μπορώ να το παίρνει εκεί, οκ. Okay. Να σας δείξω τι θα φτιάξω σήμερα. Θα γεμίσω βενζίνα και αύριο πάμε με το Φούλιο ωκεανό. Ο Φούλης θα πάρει ρεπό αύριο. Πάμε να βρούμε τα ναυάγια που δεν βρήκαμε την περασμένη φορά. Και θα τα πούμε σε λιγάκι. Ωραία παιδάκια, βάζουμε βενζίνα. Να δούμε πόσο θα πάει το μαλλί. Το σκάφος χωράει μέσα 110 γαλόνια, δηλαδή τόσα λίτρα. Ωραία μάγκες, άλλαξα τα... έφτιαξα τα πλαστικά και το σκάφος έγινε καινούριο, να πούμε. Διαφορά που κάνει, ε. Διαφορά που κάνει. Και έχει μείνει και 2 εβδομάδες άπλυτο το καημένο. Λοιπόν, κάτσε να δω αν έχω μαζί μου και το υγρό που βάζουμε. Δεν το έχω μαζί μου. Ο βλάκας θα το φέρω αύριο. Δεν το έχω μαζί μου ο κόπανος. Υπάρχει ένα υγρό που βάζουμε για τη βενζίνα. Δεν θα ανοίξω την για να έχουμε κεραίο. Η οποία εδώ η βενζίνα έχει εθανόλη μέσα και βάζοντας εθανόλη, η εθανόλη γίνεται νερό μετά από την εβδομάδα 2. Λοιπόν, πού θα μπει τώρα αυτό εδώ, πρέπει κάπου να βάλω εδώ πέρα τις μπρίζες που λέγαμε. Εδώ απάνω ίσως, δεν ξέρω αν μπορεί να μπει κάπου, θα το πω να το βάλω τώρα. Να το βάλω και εδώ, θα δούμε, μπορεί και εδώ. Θα δούμε. Οκ. Για να δούμε τι λέει αυτό εδώ. Για να δούμε τώρα κάτι εδώ. Να δείτε που ξέρω περίπου τι βενζίνα καίω. Πρόσφατα είχα μάθει για αυτό το πράγμα που λέγεται Field Manager Data, κάπως έτσι. Εάν συνδέσεις τη μηχανή με νήμα με το βυθόμετρο, οποιαδήποτε μηχανή, οποιοδήποτε βυθόμετρο, εάν έχει το νήμα connection, μπορεί να συνδέσει τη μηχανή και να βλέπεις, είπαμε, όπως ξέρετε πιο πολύ, τι κάνει, τι καίει η μηχανή, τις στροφές έχει, θερμοκρασίες, τα πάντα, μας τα λέει το βυθόμετρο όλα, αντί να έχουμε τα ρολόγια αυτά εδώ. Αυτά τα ρολόγια εδώ κάνουν 7 εκατοστάρια κατά 2 να το πάρεις καινούρια και με 100 δολάρια παίρνεις το καλώδιο και το συνδέεις το τέτοιο εδώ. Οπότε, καλύτερα για εδώ. Κλείνουμε τα βυθόμετρα, μην κάψουμε τα μάτια. Οκ. Stop zone. Πάμε εδώ στο settings. Πάμε εδώ στο fuel. Fuel used.
έχουμε κάψει 61 γαλόνια. Από τα 110, τα 41 τα έχουμε κάψει φέτος. Τα προηγούμενα ήταν την περιμένη φορά. Λοιπόν, αφού έχουμε κάψει 61. Μω. 61, 40. Ναι, θέλουμε 61 γαλόνια. Oh, 66. If you see the guys coming here, perfect. That's full. All right, make a round. Perfect. Yes. Okay. Λοιπόν, all right. Βάλαμε 66 γαλόνια και η βενζίνα ήρθε πάνω. Έχουν γεμίσει μέχρι και σωλήνες, έτσι. Έχουμε κάψει, λέει, 61. Από τα 66 που λέει, είμαστε 5 γαλόνια off. Όπως λένε, παίζει ρόλο, είναι off μέχρι 2, το πολύ 3% αυτό το σύστημα. Αλλά είναι πολύ κοντά, 5 πάνω, 5 κάτω. Είμαστε πολύ κοντά. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, πάμε εδώ. Refuel. Αφού το φουλάραμε, το βάλαμε εδώ, οπότε όσο και να βάλαμε δεν έχει σημασία. Αν βάζαμε 20 γαλόνια, θα βάλαμε εδώ πέρα, το βάλαμε 20 γαλόνια. Για να ξέρει αυτό πόσο έχει μέσα. Λοιπόν, πάμε τώρα εδώ. Έχουμε κάψει 0. Φέτος, σήμερα δεν πήγαμε πουθενά. Μέχρι τώρα έχουμε κάψει 41. Okay. Λοιπόν, τώρα ξέρουμε ότι έχουμε full tank. Και αν πάμε και κάπου εδώ που τα έχω βάλει. Να το. Επειδή το έχω βάλει, το βλέπω. Fuel γαλόνια, έχω μέσα 110 γαλόνια αυτή τη στιγμή. Αφού του πω ότι γέμισε. Okay. Λοιπόν, τι άλλο βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε το trim της μηχανής. Θερμοκρασία, το trim, πόσο είναι η μηχανή πάνω κάτω. Τώρα αυτή τη στιγμή, άμα γυρίσω το κλειδί, θα μας πει εδώ πέρα 100%. Είναι σηκωμένη η μηχανή. Η θερμοκρασία της μηχανής τώρα είναι 60 θερμοκρασία. Η βενζίνα μας, όλα αυτά. Πάω 13. Με κάνει να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Λοιπόν. Και αυτά, anyway, βλέπουμε πολλά πραγματάκια εδώ, πάρα πολλά πραγματάκια εδώ. Πάμε εδώ στα instruments, με έχω γυρίσει το κλειδί. Τα βλέπουμε όλα. Λοιπόν, θερμοκρασία μηχανής, αυτά, πώς έχουμε κάψει, τα trims εδώ, στροφές, πόσο τρέχουμε. Να το σβήσω. Ας το σβήσω. Ή μάλλον όχι, πριν το σβήσω, να ανοίξω τα αυτά για να τα έχω αύριο έτοιμα. Λοιπόν, έτσι ξέρουμε που βρισκόμαστε περίπου με τα, με τη βενζίνα, έτσι. Τώρα ξέρουμε ότι είμαστε γεμάτοι, αύριο με το φουλ θα πάμε στον ωκεανό. Ξέρουμε που βρισκόμαστε, είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, τα κλείνουμε. Σε λίγο θα σας δείξω που θα βάλουμε και την πρίζα για τις κάμερές μας. Μάλλον θα μπει κάπου εδώ κοντά. Μόνο μην τη βρέξω κανένα μέρα και το κάνω σκατά. Αν έμπαινε μέσα ακόμα καλύτερα. Θα τα δούμε σε λιγάκι. Α, να δούμε και πόση βενζίνα βάλαμε. Άουτς, γαμώ το σπίτι σου, θα τη σκοτωθώ. Άου. $230 τα 66 γαλόνια. 66 γαλόνια είναι τόσα λίτρα, με 3,5. Πέρσι βάλαμε με 4,50. Τώρα το βάλαμε με ένα δολάριο φθηνότερα. Μισό τάγκι, ούτε μισό, παραπάνω από μισό. Okay. Πάμε να περάσουμε τον άνθρωπο. Και okay, παιδιά, ανοίξουμε τώρα ένα πλησιματάκι. Λίγο νερό φρέσκο, τίποτα άλλο. Πώς τα αφήσαμε και πώς έγινε γάμο το κερατό του. Anyway. Μια στιγμή να το πλύνουμε. Εδώ έγινε χάλια. Αλλά αυτά φεύγουν, anyway, χόρτα είναι. Μια χαρά. Παιδιά, δείτε μια άγρια γαλοπούλα. Έλα, Παναγία μου. Θα προλάβω να κάνω την κάμερα zoom. Έκανα την κάμερα narrow, φαίνεται. Ρε την παγάσικα. Θα μόνοι της είναι. Ναι, να είχα εδώ ένα ροβόλο. Θα τρώγαμε γαλοπούλα αύριο στα κάρβουνα. Αυτή είναι άγρια, λουκούμι. Ψυχή μου. Λοιπόν, πίσω στο σκάφος. Επειδή έχουμε βάλει την κρέμα πάνω που λέγαμε το κερί, πως διάλογο λέγεται, το wax. Καθαρίζει 1-2-3. Με νερό σκέτο χωρίς σαπούνι. Λίγο με τη βούρτσα έγινε λαμπίκος. Εδώ που πάτησα πριν στη βενζίνα, λίγο σπρέι. Τι κρίσε, τι είναι αυτό, το έβγαλε μια χαρά. Τώρα πάμε να κάνουμε δουλειά μέσα, να βάλω την πρίζα. Κάπου που να μην βρέχεται και κάπου που να είναι εύκολο να πιαστεί.
Για να δούμε τι θα κάνω τώρα. Θα σας δείξω σε λίγο. Are you gonna come polish the metals? Pretty girl. You're not coming fishing tomorrow? Huh? Like I like your outfit. You go for potatoes now, huh? Λοιπόν, παιδιά, ελάτε μαζί μου. Έχουμε φτιάξει τόσα πράγματα. Να φτιάξουμε και αυτό σήμερα. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι μια μπρίζα με δύο καβλιτσέκια. Για να βάζουμε τις κάμερες απάνω, να μην μένουμε με μπαταρία όπως παλιά. Θυμάστε, μέναμε μπαταρία. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τελειώσουν κάποτε. Αυτή η μάρκα είναι πάρα πολύ καλή. Δεν είναι μάρκα με έκαψες, από ό,τι λένε. Είναι καλύτερη από τις υπόλοιπες. Οπότε, θα ήθελα να μπει μέσα για να μην βρέχεται και να αντέξει παραπάνω. Τώρα που θα το βάλω θα δούμε. Δεν έχω και τίποτα χώρο εδώ. Θα σκεφτώ και θα σας πω. Λοιπόν, φιλαράκια, τα βίδωσα όλα. Παίρνω από το κινητό για να δούμε. Αυτή εδώ παίρνει ρεύμα, αυτή εδώ παίρνει ρεύμα. Και τα καλώδια μας έχονται όμορφα και ωραία. Και καταλήγουν εδώ. Εδώ βάλαμε την μπριζούλα. Δεν μας ενοχλάει στο βυθόμετρο. Out of the way που λέμε. Ούτε άδειασε το power bank, ούτε κρύωσε το power bank, ούτε ξεχάσαμε το power bank. Έτσι, να σας έχω ρεύμα. Θυμάστε την περιμένη, φάμε το φούλι στον ωκεανό. Στο γυρισμό μείναμε. Αν και είχα τα power banks απάνω, μείναμε από ρεύμα. Τώρα, ποτέ ξανά. Μέχρι να γίνει τίποτα χτυπαξίλο, κανένα κακό, ας πούμε. Λοιπόν, το κατεβάσαμε εδώ. Εκεί από πίσω, κόκκινο μαύρο. Εδώ έχουμε ασφάλειες. Νούμερο 5, εγείωση. Αυτό εδώ παίρνει από ασφάλεια από εδώ, για να μην είναι τελείως σε κάρφωτο. Η μπαταρία μας είναι 100% και αυτή επίσης, γιατί τα πανάλια φορτίζουν, όπως βλέπετε και εδώ. Και αυτό εδώ φορτίζει, ακόμα έχει λιγουλάκι ήλιο. Έχουμε και αυτό εδώ πάρα πολύ ωραίο, που μόλις φορτίσει αυτή, μετά ανοίγει και δίνει όλο το ρεύμα από εδώ που πάει σε αυτήν εδώ, είτε από τη μηχανή είτε από τα πανέλια. Αυτές εδώ είπαμε είναι για τα 36 volt που έχουμε εδώ, τα 36 volt. Όλες ταιριάζουν. Όλες ταιριάζουν. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 100% και αυτή. Αυτή εδώ πόσα αμπερόρια είναι? Αυτή εδώ είναι 98 αμπερόρια. Αυτή εδώ είναι, μόνο για τη μηχανή μπροστά, 88 αμπερόρια. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. Δεν χρειαζόμαστε παραπάνω. 100% και οι δύο. Συνέχεια φορτίζουν. Λοιπόν, ενισχυτές, Χριστούγεννα, φορτιστές, κλαπατσίμπανα. Δόξα τω Θεώ. Εδώ για το νήμα. Από δύο νήμα ξεκινήσαμε με 30. Λοιπόν, τέλος πάντων, όλα ωραία. Λοιπόν, παιδιά, πήραμε αυτά τα παράγγελα από το ίντερνετ από χθες. Λοιπόν, τι μας πήρε ο Φούλης? Αυτά εδώ, σιλικόνες, πολύ ωραίες, για λαβράκια, το λέει και εδώ. Αυτά τα πήρα για το Φούλη, θα το φτιάξω εγώ με τα σκιά για μπακαλιάρους αύριο. Να δούμε τι θα πιάσει. Και άλλα εδώ με αυτά εδώ. Πιο μικρά αυτά. Εδώ jig heads. Εδώ προχθές έπαιζα. Τα βάλα εδώ απάνω, εδώ σκίστηκε να μπει ο διάλειος μέσα του. Θα το ξαναφτιάξω anyway. Μπίλες εδώ. Αυτά που λατρεύει ο Φούλης, θα το δοκιμάσει αύριο. Φαίνεται πάρα πολύ ωραία, άλλη μάρκα αυτά, ωραία μεγάλα αγκίστρια, ωραία για μπακαλιάρους αυτά. Λοιπόν, αυτά. Αυτά εδώ για λαβράκια. Μου φαίνεται μόνο αυτό εδώ.
Αυτά θα το δοκιμάσουμε, αν όχι αύριο, τις μέρες που ακολουθούν. Έτσι, αυτά μας τα πήρε ο Σκούρι. Σήμερα τι πήραμε. Λοιπόν, τα βάλω τώρα. Σήμερα, ό,τι δείτε εδώ, 180 δολάρια. Αμερικάνικο ζόγκα για λαβράκια, 13 δολάρια, ένα κορμάκι και το κεφάλι. Και πήρα και αυτά εδώ για έξτρα, ένα δεκάρικο, χέλι για ουρά. Δεν πήρα κάνει και για μαύρα αυτό, στην Ελλάδα. Ένα μικρό καλαμαράκι που κολυμπάει πάρα πολύ ωραία, τα έχω δει στο βίντεο. 181 δολάρια. Το γιαγκίστρι έτοιμα δεμένα. Αυτά για να βάλω του φούλι αύριο, 5 δολάρια τα 8 προς τα 8.0. Αυτά εδώ 2 για 5 δολάρια που τα βάζεις σε μέταλλα που έχεις ήδη άμα σου σπάσει το αγκίστρι, άμα σκουριάσει. Και οι καλαμαριέδες που λέγαμε. Αυτή που χρησιμοποιώ συνέχεια σχεδόν, πάρα πολύ ωραία άσπρη. Η ίδια και σε κόκκινη. Και ίδια και σε πράσινη καμιά φορά. Έτσι. Αυτές εδώ είναι και η Ελλάδα και η Ιαπωνία και η Αμερική και όπου θέλεις. Λοιπόν. Τώρα κάτσε να τα βάλω εδώ κάπου. Να μην είναι όλο έχω εδώ. Έχω κάτι κεφαλές. Αυτές εδώ είναι ωραίες. Γι' αυτό εδώ, αυτό εδώ είναι λίγο μικρό, γι' αυτό εδώ έχω άλλες σιλικόνες anyway. Και εδώ έχουμε παιδιά τις τζογκίτσες μας εδώ. Αυτά τα δοκιμάσουμε μονά, μόνο το όπως είναι, για λαβράκια, για wigfish, για γοφάρια. Θα τα φέρω και Ελλάδα αν ποτέ έρθω. Έχει τρίχες από ελάφι και φτερά από παγόνι. Τώρα πλάκα κάνω, δεν ξέρω από πού είναι τα φτερά, αλλά υποτίθεται είναι και πανάκριβη για όλοι. Λοιπόν, 5 άουτζες, 4, 3, 2, 1,5, 3 κόρια και αυτά τα πήρα για βράδυ, για νύχτα ή για συννεφιά ή για μουντή μέρα. Μεγάλα γκίστρια για λαβράκια, μεγάλα ψάρια. Αυτά σίγουρα κάνουν και για σύμπαση. Θα τα δοκιμάσουμε όλα. Έχουμε πολλά να δούμε φέτος. Πιο πολλά τεχνητά πάντα, έτσι. Πολύ, πώς φαίνεται για αύριο. Πασά μου. Ο Χταπόδης και ο Τζιγκούλης. Ωραία, θα φτιάξω ένα με pink. Πιστεύω έγινε φαβάτο. Okay. Παιδιά έτοιμοι, γυαλίσαμε εδώ πέρα λίγο τα πόμολα. Κάπως το λέει άμα γυαλίζει τα πόμολα, δεν θυμάμαι. Ο Φούλης γυαλίζει τα πόμολα λέει. Και κόβει το τσιγάρο. Λοιπόν, οκ. Ποτέ δεν είχαμε ρίξει λίγο πάλις. Λοιπόν, φεύγουμε. Ρίχνω λίγο νεράκι, παρκάρω. Και εδώ η μπρίζα μας, φανταστική ρε π***σάκι. Λοιπόν, θα τα πούμε για σας σε ένα λεπτό έλεπτο. Για μένα, 16-18 βασανιστικές ώρες μέχρι αύριο. Υγεία να έχουμε και αύριο το λέμε από τον ωκεανό. Με το φούλι παρέα, φυλάκια. Φίλοι μου, εχθές σου λέω θα τα πούμε παιδιά αύριο. Οπότε πέρασε το 24ωρο, μπαμπαμ για αυτούς. Για μας... Έβγαλες το βίντεο χθες. Έβγαλα βίντεο που ήρθα, τι έκανα τις προάλλες, τα πλησίματα, τα κλαπατσίμπανα, τους διακόπτες που έβαλα για να έχουμε πάντα ρεύμα. Τι λέγα στα παιδιά την περαμένη φορά, θυμάσαι. Το φτιάξες. Έβαλα μπίζα καινούργια βέβαια. Παλιά είχαμε το power bank, έμεινε μπαταρία. Αν και ήταν full, αν και έχω δύο. Μία με το κρύο, μία με τη ζέστη, λίγο την Κινέζικα, δεν ξέρω τι φταίει. Εμένα με ρεύμα. Λοιπόν, να μην έχεις τώρα ρεύμα, να δείξεις τα φιλαράκια να πούμε. Πες ότι κάτι γίνεται στη βαξίλο, κάτι σοβαρό. Να μην πάω, ας τα διά. Λοιπόν, έβαλαμε που λέτε ρεύμα κανονικά, τα είδατε χτες. Να είμαστε γεμάτα φορτισμένοι φούλοι. Πες τα παιδιά. Παιδιά, γεια σας, τι κάνετε, καλά. Σήμερα τελικά πρέπει να δουλέψω, τους είπα ωραία μέρα, λέω δεν πρέπει να έχουμε για δουλειά.
Πρώτη φορά από φούλη. Ναι, εγώ δεν παίρνω όπως ποτέ. Ούτε εγώ παίρνω ποτέ. Βάζω διπλά, βάζω τριπλά, τριπλές ώρες, αλλά για off δεν παίρνω. Αλλά ψαρώ. Αλλά σήμερα μόλις είδατε καιρός και χτες και σήμερα το λέγει όλη την εβδομάδα. Λένε θα κάνει καλό καιρό, θα κάνει καλό καιρό. Του έκανε έτσι. Που κάνει και ο παππούς μου. Λοιπόν, έτσι που κάνει. Εγώ θα πήγαινα σήμερα μόνος μου. Θα πήγαινα μόνος μου αυτό, σήμερα. Ρε, παιδιά, γι' αυτό έρχομαι, για να μην πάει μόνος τώρα και δεν πιάσει τίποτα και μα μου. Να σε χαϊδέψω ρε μαλάκα. Να σε χαϊδέψω ρε μαλάκα. Να ακούω για δικαιολογίες. Οπότε, να μην πάει μόνο και πνιγεί έξω εκεί. Μπράβο. Έρθει ο φούρνο. Αν πνιγούμε, πνιγούμε μαζί. Αν πνιγούμε παρέα. Αν μην έχει τύψει μετά. Μπορεί να λέγα πέσω ότι πνιγόμουν. Θα λέγε πνίγει μόνο αυτό. Να μην ήμουν εκεί να το βοηθήσω το παλικά. Όχι, να πνιγούμε μαζί. Να πάει στο διάλογο. Όχι, να με βοηθήσει. Όχι, προτιμά να σε βοηθήσω να πνιγούμε μαζί. Εννοείται. Τι μπορεί να κάνει αφού δεν ξέρει να κολυμπήσει. Έχει πάει να κάνει ένα μάθημα κολυμπή στο χειμώνα. Όχι. Δεν πειράζει, θα σου ρίχνει ένα σκηνή. Το ποδάρι μέσα να το πιάσει, δεν ξέρω. Αν δεν υπάρχει, έχει πάει μαζί, λέμε ποτέ. Θα έχουμε βουλιάξει. Τι παξίδι, τι κούφι, ώρα που με ακούει. Γαμώ το τέτοιο. Τι μαλακίες μέσα. Ένα παιδιά, ας πάμε λοιπόν. Σήμερα. Θα μπορούσαμε σήμερα να πάμε πάλι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά, εκεί που πάνε όλοι. Έχουν μπει τσιμπούρες, έχουν μπει λαβράκια, έχουν μπει γουίχφις, έχουν μπει τις παραγιές στα μάτια. Και πού, 3 με λεφτά από εδώ, 10 δολάρια βενζίνα, γεμίσαι ένα κούλι ψάρια. Όχι. Εγώ βέβαια, άμα πηγαίναμε για τσιπούρες, δεν θα έπαιρνα day off. Εννοείται. Μπράβο, φούλη. Φούλη μου αρέσει που. Ένα και να πάρω τσιπούρες, να πάρω να πιάσω τσιπούρες. Όλο το καλοκαίρι τσιπούρες να πιάνω. Α, μπράβο. Λοιπόν, έχουμε κάτι unfinished business. Πώς το λέγεται στα ελληνικά, φούλη. Έχουμε ανεκπλήρωτες διεκπαιρεώσεις, υποχρεώσεις. Ναι. Ανεκπλήρωτες όμως. Κοντά φτάσαμε. Έφτασα πολύ κοντά. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Ναι, με πήραμε ψάρια, αλλά δεν βρήκαμε τα ναυάγια που θέλαμε. Έκατσα πριν μια εβδομάδα, πριν δύο εβδομάδες μάλλον, και έβαλα σημάδια πάλι μέσα μου, σιλοφούλης, converted, unconverted, κάτι νούμερα, κάτι σούπα, κάτι μούπα, κάτι σούπα. Έχω βάλει μέσα τρία σημάδια, έχουμε από το κάθε ναυάγιο, έχει γεμίσει ο χάρτη σημάδια. Λοιπόν, έχουμε σήμερα να οργώσουμε όλη την περιοχή, να τα βρούμε ακριβώς που είναι. Έτσι, πολύ. Παιδιά, για να καταλάβετε τι γίνεται. Τα ναυάγια τα γνωστά, okay, τα γνωστά, όχι ότι όλοι τα ξέρουν, αλλά αφού το που τα έχεις ακούσει, τα ξέρεις, μπορεί να μην τα έχεις βρει ποτέ, να μην ξέρεις που είναι. Αλλά ας πούμε τώρα το Oregon. Right. Όλοι έχουν ακούσει για το Oregon. Και εμείς νομίζαμε ότι τα έχουμε βρει όσα υπάρχουν γύρω γύρω, πέντε ναυάγια που είναι όλα και όλα, τα βρήκαμε. Έλα όμως που υπάρχουν τόσα πολλά ακόμα ναυάγια που δεν έχουν όνομα. Αυτοί οι καημένοι που πήγανε, πώς το λέμε, άκλαυτοι. Έφυγε το καραβάκι τώρα από εδώ να πάει εκεί. Μιλάμε τώρα 100 χρόνια πίσω. Βούλιαξε. Εκείνοι οι κακομοίριδες τώρα που βουλιάξανε. Μιλάμε τώρα και ούτε τηλέφωνα, ούτε ασύρματη, ούτε. Έφυγε να πας για τη δουλειά σου και σε δύο εβδομάδες μετά η οικογένειά σου αρχίζει και σε ψάχνει. Πού ξέρανε που έφυγε. Πού βούλιαξε. Άμα βούλιαξε, άμα τους βαρέθηκες και σηκώθηκες και έφυγες. Έτσι δεν είναι. Ναι. Τώρα αυτά τα ναυαγιάκια δεν έχουν όνομα. Έχουν κάποιο όνομα που τους έδωσε κάποιος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει, εγώ μπορεί να του δώσω το όνομα Γιώργος, αυτό δεν το πει Παναγιώτης και ο τρίτος που το βρήκε το δώσει Δημήτρης. Ναι. Δεν είναι ναυάγια που τα έχουν βρει και ξέρουν το τάδε ναυάγιο. Αυτά μπορεί να είναι μια βαρκούλα που έπαιρνε κάρβουνα. Τα τάδε ναυάγια που ξέρουν είναι αυτά που είναι, άμα είναι πολεμικό πλοίο, άμα είναι πολεμικό. Ή μεγάλο, ή κάτι που έγινε μεγάλη δουλειά, ή πνιγήκανε 500 άτομα, ή 200 ή και τώρα. Και έχουν πάει κάτω οι δίπτες και έχουν πάρει κάποιο πράγμα, artifacts από μέσα που αυτό αποδεικνύει ότι το κουβάλα και το καρόδι αυτό. Διαφορετικά δεν μπορούν να ξέρουν ποιο ήταν. Τώρα σε αυτή το καράβι που βούλιαξε ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος, ας πούμε, ο Θεός ψυχή του. Ναι, το θέμα όμως είναι να το βρούμε. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Οι ανθρώποι να πούμε για τα χώματά τους, ποια χώματά τους, δηλαδή whatever. Ευλογημένη ψυχούλα τους να πούμε, τι να τους κάνω. Το θέμα είναι ότι άμα βρούμε αυτά τα ναυαγιάκια, αυτά τα κομματάκια, αυτά από εδώ από εκεί, δεν τα θέλουμε μόνο για σήμερα. Σήμερα έχουμε 2-3 μέρη να πάμε να βγάλουμε μπακαλιάρους. Έχουμε τα μέρη που είχαμε την περασμένη φορά. Που υπάρχει περίπτωση βέβαια, συγγνώμη που σε διακόπτω, υπάρχει περίπτωση ότι οι μπακαλιάροι έχουν έρθει μέσα. Μπορεί. Αλλά πιστεύω ότι θα τους βρούμε και έξω εκεί. Μπορεί να είναι μέσα. Πάντως το θέμα είναι ότι έχουμε 2-3 μέρες στάνταρ που έχουμε πιάσει να πάμε εκεί να πιάσουμε μπακαλιάρους. Όχι. Πρέπει να πάμε να βρούμε τα ναυάγια, να πιάσουμε εκεί κανένα ψάρι αν έχει και να πάχουμε και για αργότερα. Για μεγάλες γλώσσες, για μεγάλα σύμπας. Τα ναυάγια 10 ακόμα τα έχεις. Τώρα παιδιά, αυτά τα ναυάγια που θα ψάξουμε, το ένα είναι ναυάγιο. Όλα τα άλλα είναι
σπίτι συμπλήκω μαλακίες. Ναι, μηχανή εδώ, η άγκυρα πιο πέρα και δύο σολιδίο τάβλες. Το θέμα είναι δίπλα. Να μην έχει κούνημα, να μην έχει αέρα, να μπορώ να κάνω το ψαχτήρι μου. Δηλαδή τα νούμερα που έχουμε δεν είναι ακριβώς απάνω, είναι μισό μίλι πάνω κάτω, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Αλλά άμα πας ψαχτά, μισό μίλι πάνω, μισό μίλι κάτω, δεξιά, αριστερά, σταυρό και γύρω-γύρω, θα το βρεις άμα είναι στο μισό μίλι, επαναλαμβάνω. Έτσι. Μπορεί να πας και ένα μίλι, αλλά μετά θέλεις 5 ώρες να το ψάξεις. Όπως και να το κάνουμε πάντως, πόσα φόλια έχουμε ακριβώς να βρούμε, δηλαδή που λέμε ότι υπάρχουν αυτοί εκεί πέρα, 3-4 κομμάτια. Έχουμε right now που δεν τα έχουμε βρει, είναι 5 ναυάγια. Δεν ξέρω αν έχουμε 5 και άμα βάλουμε τα άλλα 2 χαμηλά, 7. Δεν έχουμε μόνο να το ψάξουμε τα 7. Όχι. Δηλαδή, άμα σήμερα με τη βοήθεια του Θεού ψάξουμε 3, είναι μια χαρά. 3 να ψάξουμε και να πάμε και σε εκείνα που ξέρουμε. Ναι, ναι. Όπως είπαμε, όλα μαζί που δεν έχουμε βρει είναι 7. Καλησπέρα. Την φορά προσπαθήσαμε να πιάσουμε να βρούμε 7 ναυάγια μαζί και επειδή χαλάσαμε πολλή ώρα. Όχι πολλή ώρα, λίγη ώρα στο καθένα για να πάμε στο επόμενο. Δεν έκανε καιρό, δεν μας έβγαινε καιρό ειδικά, εντάξει, αλλά δεν φτάσαμε και πολλή ώρα, 10 λεπτά, 15 γιατί είχαμε πολλά να ψάξουμε. Όπως κυνηγάει πολλούς λαγούς, δεν πιάνει κανένα φούλη. Οπότε σήμερα θα πάμε να βρούμε 3, να αφιερώσουμε λίγο παραπάνω χρόνο σε αυτά τα 3. That's it. Όπως είπα, από τα 3 το 1 είναι ναυάγιο. Τα άλλα είναι, είπαμε. Σήμερα δεν θα μας φανεί περίεργο να γυρίσουμε πίσω άψαρι, αλλά δεν μας νοιάζει πολύ αυτό. Καλύτερα άψαρι που λέει ο λόγος και να βρούμε 3 ναυάγια, παρά να μην βρούμε το ναυάγιο και να βγάλουμε μπακαλιάρο στα γνωστά μέρη. Θα ήταν πιο πετυχημένη ημέρα εάν βγάλουμε. Εγώ, όπως είπα και στο φούλι πριν, άμα δεν πιάσουμε ψάρια, δεν θα απογοητευτώ, αλλά δεν θα είμαι και surprise. Δεν θα είμαι, δεν μου γίνει και έκπληξη. Γιατί πιστεύω ότι στα 2 πρώτα ναυάγια που θα πάμε που τα ξέρουμε. Μπορεί να μην είναι όπως ήταν η προηγούμενη εβδομάδα ή όπως ήταν το Μάρτι ή τον Απρί ή το Φλεβάρι ή το Γενάρη. Έλα μέσα σου εκεί πάνω πήγε το κρατημένο. Αλλά πρέπει να κρατάει μερικά ψαράκια. Μπορεί να έχουν ξενερίσει, μπορεί να έχουν μπει στα ρηχά. Τώρα. Anyway. Θα πάμε και στα 60, θα πάμε και στα 100, θα πάμε και στα 120. Οπότε. Παιδιά, σας αφήνουμε να βάλουμε την βαρκούλα και τα λέμε. Θα τα πούμε το ναυάγιο απευθείας, να μην χάνουμε πολύ χρόνο. Πού πας εδώ. Κάτσε μέσα, ρε. Δεν αποκλείεται, παιδιά. Ο Φούλης το τσάκωσε, ψαρεύουμε, δεν έχω βάλει κάμερα το Φούλη, έχω το πρακτικό απάνω. Έπιασε Blackfish σε Diamond Jig ο Φούλης, 16 και μισό. Δεν έχει ξαναγίνει πράξη δικιά μου. Άσου λίγο νεράκι, ναι. Λίγο νεράκι. Πολύ λιγουλάκι. Σε 2-3 χρόνια. Αυτό έχω την Blackfish σε εγώ ετοιμάζομαι εδώ, Φούλης ψαρεύει. Όπα. Δεν περνάει. Αν το έχει πάρει από το κανονικό από το στόμα. Έλα εδώ με αγκίστρι. Έπασε από την καπούλια, γίνει αυτό. Τώρα πάω κάτω το καλαμάρι, να δεις. Δεν φτάζει ότι κάτι το βροντάει. Ωραία, έγινε Λούις. Αυτό κάπου σου. Ο Φούλης έβγαλε και ένα μπακαλιάρο πριν, ένα μπακαλιάρο, ένα σύμπας πριν μικρό. Σε πάρω, πάω. Φούλης, τα αφήνω στον πάτο να πάει κανένα μπλάκμισα πάνω, δεν το φέρνω ψηλά. Όχο, πάει κάτω καλαμάρι φρέσκο από την κατάψυξη. Μπλάκμισα πάλι. Οπότε Φούλη είμαστε μέσα στην πίστη ιδία από το ναυάγιο, δεν είμαστε. Για να δω τον downscan. Για το Φούλη εννοείται μετά θα φτάσουμε, θα βγάλω την κουρτίνα, αλλά για τώρα. Πιο μικρό αυτό το προηγούμενο. Το έχει πάρει κανονικά όμως. Το είπα κανονικά. Εγώ δεν τσιμπιά. Το έχω και καλαμάρι απάνω. Anyway. Εδώ δάμε δοκιμαστικά, παιδιά. Μήπως είναι η μπακαλιάρη εδώ. Είδαμε και το ναυάγιο πάρα πολύ ωραίο. Έχω πάρει φωτογραφίες. Δείτε το κι εσείς. Το είχαμε βρει παλιά αυτό το ναυάγιο εδώ. Εδώ δεν είχαμε ποτέ ακριβώς. Τώρα το έχω ακριβώς όμως. Παλιά είχα βρει ψάρια αυτά πέρσι. Θυμάστε, δεν είχα το site scan. Τώρα το έχω βρει που τελειώνει, που ξεκινάει. Φαίνεται αψάρτητο πάντως, παιδιά. Θα πω ο Φούλης πια μισό τσικάκι. Θα πάω και εγώ κάτω με αυτό το πλανάκι εδώ. Έπιασα κάτι του ποπού. Αυτό το πήρε αυτό, Λάκη. Να το σε Blackfish. Να πιάσεις και εσύ. Αμέ. Αυτό που το πήρε πότε και πήγε.
Πουλί, πάμε να φύγουμε. Πάμε για εκεί που βγάλαμε τους μπακαλιάρες τους βράδες. Να βρούμε τι κάνα ναυάγιο. Καλώς τα βήταν. Ε? Καλώς τα βήταν. Ναι, μια χαρά τι. Ζάκι, είδαμε τα πλάκια που παίρνουμε. Πολύ λάγια. Τι να πω, φούτσι μου. Ούτε του παπά δεν το περίμενα καθόλου. Δεν είναι μικρή. Κοίτα που είναι ο ήλιος. Δεν μου πάνω σε κάστε, για να το βάζω μετά. Λοιπόν, το μπλάξ είναι 16,5. Παιδιά και σε τζικ. Και κοίτα πως σε φέρνω την παγκαλιά δίπλα του. Μιλάμε για μπακαλιά, ρε. Μιλάμε τώρα κάτι, κοίτα κάτι, κοίτα κάτι παιδιά. Κοίτα εδώ κάτι παιδιά. Πάρε και την άλλα, ωραία φίλη. Κάνε να βρω, κάνε να βρω εδώ. Και δεν είναι κανένα σύνολη. Αυτό πάνω από τον πλάι είναι αρκετή που είναι πάνω από 25, ναι. Κοίτα εδώ. Μπράβο φιλάκο.